Να πάμε λίγο στους εργάτες γης. Το αναφέραμε και στην αρχή. Ζητούμενο η εξέβρεση λύσης. Ολοκληρώνεται κατά κάποιο τρόπο το επόμενο διάστημα ελαιοσυγκομιδίου. Ωστόσο, τι έχουμε? Έχουμε νέες αγροτικές, έχουμε εργασίες στον πρωτογενή τομέα από τον Απρίλιο και μετά. Εργάτες γης, το ζητούμενο θα έρθουν. Υπάρχει αυτή η συμφωνία ανάμεσα στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα για 5.000 εργάτες γης για κάλυψη αναγκών στον πρωτογενή τομέα. Ποιος ο αριθμός που θα έρθει στην Κρήτη? Πάμε στον κύριο Μιχάλη Βιαννιτάκη, τον Γενικό Γραμματέα του Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας. Κύριε Βιαννιτάκη, πώς είστε, την καλησπέρα μας. Καλά εσείς, να είστε καλά. Καλησπέρα και από μένα. Έχετε κάποια επίσημη ανακοίνωση στις οχλήσεις προς τα αρμόδια Υπουργεία αναφορικά με τους εργάτες γης? Κοιτάξτε, το ζήτημα εξακολουθεί να παραμένει σε υψηλό βαθμό σαν πρόβλημα, γιατί βρισκόμαστε στο τέλος της ελαιοκομικής περίοδου βέβαια, αλλά βρισκόμαστε στην αρχή της καλλιέργειας των θερμοκηπιακών μονάδων. Άρα σίγουρα υπάρχει ακόμα και θα συνεχίσει να υπάρχει, για το λόγο ότι όλες αυτές οι συμφωνίες και συζητήσεις που γίνονται, όποτε και να γίνουν, όποτε και να ξεκινήσουν, σε καμία περίπτωση δεν αναφέρονται για φέτος. Όλα αυτά είναι δοκιμαστικά για την επόμενη περίοδο. Χαμένη λοιπόν η τρέχουσα σεζόν, να μιλήσουμε κατανοητά και να το καταλάβει και ο κόσμος, και αν θα γίνει κάτι θα γίνει από του χρόνου. Ακριβώς. Να θυμίσω ότι πριν από αυτή τη συμφωνία υπάρχει άλλη μια συμφωνία με την Λαϊκή Δημοκρατία του Μπαγκλαντές, η οποία είχε υπογραφεί, ίδια διαδικασία δηλαδή, ναι, με αυτή που έχει δημοσιευτεί τον τελευταίο 24ωρο, ίδια διαδικασία υπογράφηκε 8 Φεβρουαρίου του 2022. Ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί, μάλλον να είμαστε ακριβοδίκαιοι. Ναι. Αυτή την εβδομάδα έγινε η προσθήκη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της διαδικασίας, στην οποία δεν ορίζει ξεκάθαρα ποια είναι η διαφορετικότητα με τις υπόλοιπες διαδικασίες. Αυτό είναι το ζητούμενο που αναφέρουμε εμείς όλο τον καιρό, ότι η γραφειοκρατική διαδικασία με κάποιο τρόπο πρέπει ένα στάδιο να παρακαμφθεί. Βέβαια πάντα με ασφάλεια. Ναι, σωστά, κατανοητό, ναι, βέβαια, ορθό. Αλλά πραγματικά τρεις μέρες τώρα που είναι σε λειτουργία η πλατφόρμα για την Συμφωνία του Μπαγκλαντές, προσπαθούμε και εμείς να καταλάβουμε τι διαφορετικότητα έχει με την διαδικασία που μπορεί κάποιος να φέρει κάποιον από μια οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα. Μάλιστα. Άρα το αποτέλεσμα είναι, μάλλον και το συμπέρασμα είναι, ότι δυστυχώς η συμφωνία για την Αίγυπτο θα, εάν ελάβουν υπόψη μας το παράδειγμα του Μπαγκλαντές, θα αρχίσει να εφαρμόζεται σε ένα χρόνο από τώρα. Και λυπούμαστε πολλοί που το παρουσιάζουν με μεγαλοστομίες όλο αυτό το εγχείρημα και ότι θα δώσει λύσεις. Καμία λύση δεν μπορεί να δώσει τη συγκεκριμένη στιγμή που μιλάμε, ναι, και αυτό είναι το αρνητικό σε όλη την κατάσταση. Θέλω ένα σχόλιο όσο πιο περιεκτικά μπορείτε. Μιλάμε για ελλείψεις εργατών, ναι, λείπουν οι εργάτες γης. Πρακτικά στη δουλειά σας, στην επιχείρησή σας, στην προσπάθεια που έχετε ξεκινήσει προκειμένου οι περισσότεροι από εσάς να βγάλουν τα προστοζήν, πού δυσχεραίνει όλη η κατάσταση, τι προβλήματα δημιουργεί, στην παραγωγή, στη συγκομιδή, στο αποτέλεσμα, στους τζίρους? Κοιτάξτε, το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και το αντιμετωπίζουμε αυξημένα το τελευταίο δίμηνο είναι επιπλέον και η καλοκαιρία που έχουμε στην Κρήτη. Αυτό επιταχύνει τις διεργασίες του φυτού, το μεταβολισμό, ναι, ναι, των, ναι, φυτών. Άρα οι ανάγκες εργασίας είναι αυξημένες. Με την έλλειψη λοιπόν και με εργατικά χέρια, καταλαβαίνετε ότι σε καμία περίπτωση δεν προλαβαίνουν όλοι οι αγρότες να κάνουν τις εργασίες που πρέπει στον χρόνο που πρέπει. Και αποτέλεσμα έχει υποβάθμιση, ενδεχομένως ποιοτική υποβάθμιση του προϊόντος κτλ. Αυτό είναι το πρώτο και κύριο πρόβλημα. Και το βασικό θέμα που δημιουργείται. Και το βασικό, μάλιστα, θέμα. Μάλιστα. Όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή. Πραγματικά αυτή τη στιγμή όλοι οι αγρότες, μάλιστα, ελπίζουμε να κάνει χειμώνα, ούτως ώστε να ανακάμψει λίγο την ανάπτυξη του. Ευχαριστώ, κύριε Βιαννιτάκη. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά.